Επιτελικό κράτος έχει βουλιάξει στον κάμπο. Πλημμύρες παντού. Ανύπαρκτα έργα. Κανένα συντονισμός. Άνθρωποι πνίγονται στη θάλασσα, τους πετάνε. Παρουσία δεν υπάρχει του κράτους, κρατικής αρχής, π.χ. λιμενική. Εύρος καίγεται η δαδιά, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, το ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες, ακόμη και γεωστρατηγικά, αλλά, διάλογο κάνουμε με την Τουρκία και ετοιμαζόμαστε, πώς το λένε, για ένα νέο περιβάλλον. Μετά την επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στην Άγκυρα και διαβουλεύσεις με τον Τούρκο ομόλογό του, έχουμε, λέει, και νέο οδικό χάρτη. Τώρα τι νέο οδικό χάρτη? Και έχει ανοίξει μια συζήτηση στην οποία έχουν σκεπάσει τα πλημμυρικά φαινόμενα από τη μια και η βάρβαρη πράξη της δολοφονίας εν ψυχρό του 36χρονου στο λιμάνι, το κεντρικότερο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά. Παρόλα αυτά, καλό είναι να ρίξουμε μια ματιά και εκεί σήμερα στο τέλος της εβδομάδας, και θα το κάνουμε με την πολύτιμη βοήθεια ενός εξαίρετου Έλληνα διπλωμάτη, πρέσβη επί τιμή, του κυρίου Δημήτρη Καραϊτίδη. Καλημέρα, κύριε Καραϊτίδη. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Σαχίνη. Βεβαίως, οι ρυθμοί της επικαιρότητας έχουν πάει πιο πίσω αυτή τη συζήτηση. Όχι ότι δεν πρέπει να γίνομαι. Φαντάζομαι ότι κι εσείς με έναν τρόπο έχετε μείνει αποσβολωμένος από τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες. Στην Ελλάδα εννοώ. Ναι. Κύριε Σαχίνη, πράγματι αυτά που συμβαίνουν είναι ιδιαίτερα λυπηρά και έχουν και χαρακτήρα, θα σας έλεγα, ενός βαρύτατου δράματος, μιας τραγωδίας. Πνίγονται άνθρωποι, καταστρέφονται περιουσίες, έχουμε τις φωτιές, έχουμε τις πλημμύρες. Υπάρχει μία κακοδαιμονία που πλήττει την χώρα, και ενώπιον αυτής της κατάστασης επιβάλλεται μία γενική κινητοποίηση και οπωσδήποτε ένας καλός συντονισμός, ύπαρξη σχεδίου και αποτελεσματικότητα. Για πείτε μου, έχουμε σχέδιο στο επόμενο, όπως επικοινωνιακά λανσάρεται, οδικό χάρτη στη σχέση με την Τουρκία, και τι έχει αλλάξει κατά τη γνώμη σας που έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας οι εξελίξεις? Το αν έχουμε σχέδιο συγκεκριμένο και λεπτομερές είναι κάτι το οποίο νομίζω θα φανεί από τις εξελίξεις των επαφών που έχουν αρχίσει, αφότου η Τουρκία αποφάσισε να εγκαινιάσει απέναντί μας μια ηφεσιακή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη ρητορική της και ορισμένες ενέργειές της, στάση. Δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για τις λεπτομέρειες του άξονα και των κατευθύνσεων στις οποίες θα κινηθούμε. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι και από τις δύο πλευρές υπάρχει η πρόθεση να εδραιωθεί ένα ήρεμο κλίμα και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις συνεννόησης και προσέγγισης. Φυσικά αυτά σαν γενικές αρχές είναι θεμητά. Καλό είναι να υπάρχουν καλές σχέσεις μεταξύ γειτονικών χωρών, ιδίως όταν ο ένας εξ αυτών έχει υπερβεί κάθε όριο επιθετικότητας, προκλητικότητας, θρασίτητας απέναντί μας και έχει επιλύσει ευθέως την ασφάλειά μας. Εν τούτης όμως, η εξομάλυνση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνεννόηση και σε λύση θεμάτων είναι ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο δεν μπορεί να βασίζεται απλώς σε διακηρύξεις καλών προθέσεων, αλλά απαιτεί καλό σχεδιασμό και κυρίως από την πλευρά μας που έχει δεχθεί μέχρι τώρα τις απειλές και τις επικίνδυνες κινήσεις της Τουρκίας. Απαιτείται από την πλευρά μας λοιπόν μία στάση πολύ καλά μελετημένη, πολύ σταθερή και πολύ σαφή σε ό,τι αφορά τη βούλησή μας να προστατεύσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Είστε σαφείς, αλλά... Ολοκληρώστε. Αυτό το λέω σαν γενική αρχή.
θα μπορούσαμε στη συνέχεια της συζήτησης να εξειδικεύσω αυτό το οποίο συμπεριλαμβάνει μια τέτοια στάση. Κοιτάξτε, επειδή είπα ότι είστε, και είναι αλήθεια αυτό, ένας από τους εμπειρότερους Έλληνες διπλωμάτες, αυτή η αλλαγή ρητορικής της Τουρκίας που συμβαίνει με πιο ήπιους χαρακτηρισμούς και στο πεδίο ακόμη, όχι τρελά πράγματα αλλά πάντως πιο ήπια, δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι από μόνη της ικανή συνθήκη να μας οδηγήσει σε αναβάθμιση του διαλόγου σε αμιγώς πολιτικό, χωρίς να έχουμε ξεκαθαρίσει μια σειρά ζητημάτων που η Τουρκία θέτει διαρκώς από το κάζους Μπέλι και τις αποστρατιωτικοποιήσεις, τις γκρίζες ζώνες, τα τουρκολιβικά, την αμφισβήτηση κυριαρχίας ελληνικών νησιών, την αμφισβήτηση θαλάσσιων ζωνών, μέχρι την Κύπρο που μας το ξαναλέει με κάθε τρόπο ότι ούτε σπιθαμή πίσω, ένα, και όχι μόνο ούτε σπιθαμή πίσω, εδώ μπαίνουν σε ουδέτερες ζώνες το ΟΗΕ και κάνουν έργα. Το ψευδοκράτος έχει επίσημα αναρτημένη σήμερα τη σημαία του σε φόρουμ που κάνουν οι Αζέροι στο Αζερμπαϊτζάν, από το οποίο παίρνουμε και φυσικό αέριο. Είναι η εικόνα αυτή που μας βάζει σε μια αναβάθμιση, καταρχάς διμερός, το τονίζω αυτό, για προβλήματα που θα έπρεπε να συνδέονται και με τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη στάση του ΟΗΕ. Όπως σας είπα, κύριε Σαχίνη, το πρόβλημα είναι εξαιρετικά δύσκολο, οπωσδήποτε είναι σύνθετο, πολύπλοκο, και το ερώτημά σας, αν αρκεί απλώς η αλλαγή ρητορικής και ορισμένες ενέργειες μείωσης φοκλήσεων, αν αυτά αρκούν για να δημιουργηθεί το υπέγαφος προσέγγισης, θα σας έλεγα ότι δεν αρκούν. Ασφαλώς και δεν αρκούν. Διότι έχουμε, όπως σας εξήγησα, μια χώρα η οποία είναι σαφώς αναθεωρητική και επεκτατική και η οποία έχει δημιουργήσει τα προβλήματα, τα πλήστα των προβλημάτων τα οποία γορίζουν, τα οποία δημιουργούν τις δυσκολίες και την κρίση στις σχέσεις μας. Επομένως, αυτό πρέπει να αποτελεί ένα καθοριστικό στοιχείο στη χάραξη της δικής μας στρατηγικής. Υπό την έννοια αυτή, και αφού σας ευχαριστήσω για τα καλά λόγια που είπατε για μένα, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ έχω την εμπειρία μου, την αγάπη για την πατρίδα μου και τη λογική. Βάσει αυτών καθορίζω την στάση μου. Θα σας έλεγα λοιπόν τα εξής, ότι η έκφραση ενθουσιασμού που αρχικά εκδηλώθηκε όταν εγγενιάστηκε η ηφεσιακή στάση της Τουρκίας, θεωρώ ότι ήταν σφάλμα από όποιους εκδηλώθηκε. Και εκδηλώθηκε δυστυχώς και από παρατηρητές και από αναλυτές και από ακαδημαϊκά στελέχη. Γιατί τέτοιος ενθουσιασμός? Το να χαιρετήσουμε την αλλαγή ατμόσφαιρας σαν κάτι το θετικό είναι θεμητό. Αλλά όχι με τέτοιο βροντόδι και εκοφαντικό τρόπο, γιατί αυτή η έκφραση ενθουσιασμού δίνει την εντύπωση ενός μιας χώρας που κατέχεται από φοβία και από ένα είδος ευγνωμοσύνης απέναντι στην ισχυρή χώρα που την απειλεί. Η Ελλάδα δεν πρέπει να προσέρχεται στις συνομιλίες με την Τουρκία ούτε με αισθήματα κατωτερότητας, ούτε με αισθήματα φοβίας. Πρέπει να προσέρχεται με καλά επιχειρήματα και με αποφασιστικότητα που θα φαίνεται σε κάθε της ενέργεια και σε κάθε της δήλωση. Επομένως, τα παράθυρα ευκαιρίας για τα οποία πανηγυρίσαμε νομίζω ότι αποτελούσαν μια υπερβολή. Ναι, υπήρξε μια αλλαγή κλίματος. Θετικό και θεμητό στοιχείο. Να δούμε τη συνέχεια. Αυτό νομίζω ότι θα ήταν αρκετό. Δεύτερον, δεν είναι η Ελλάδα που δημιούργησε τα προβλήματα, όπως προείπα, και υπάρχει βεβαίως και η παλαιά θρησκευτική φράση «Ο τρώσας και γιάσεται». Αυτή η πλευρά που έχει δημιουργήσει τα προβλήματα φέρει και την ευθύνη να αποδείξει την καλή της διάθεση. Ναι, αλλά με συγχωρείτε, και να καταδείξει ότι δεν είναι θέμα τακτικής η αλλαγή ρητορικής, αλλά ότι είναι μια στρατηγική επιλογή που όντως την εννοεί και που πρέπει να την επιβεβαιώνει εμπράκτως. Με συγχωρείτε όμως.
Όταν ο ανώτερος στη διπλωματία, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στην Άγκυρα, δηλώνει ότι δεν είναι εύκολο να κλείσουν αποστάσεις δεκαετιών. Είναι θέμα αποστάσεων. Δηλαδή, απόσταση είναι το κάζους μπέλι, απόσταση είναι η εισβολή στην Κύπρο, απόσταση είναι το τουρκολιβικό. Εμείς τα, θέλω να πω, δηλαδή, κάνουν αυτοί κάτι, κάνουμε κι εμείς και πηγαίνουμε μακρύτερα. Πώς αλλιώς να τα ερμηνεύσω. Ναι, ο όρος απόσταση δεν είναι ο ακριβέστερος που θα μπορούσε στην περίπτωση αυτή να χρησιμοποιηθεί. Υποθέτω ότι στη σκέψη του κυρίου Γιαλαπετρίτη υπήρχε η έννοια των σημαντικών διαφορών. Ασφαλώς δεν είναι μόνο θέμα απόστασης, αλίμονο. Ασφαλώς. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι δεν πρέπει να έχουμε και την αντίληψη ότι που δυστυχώς υποστηρίζεται και από τρίτους και από τους Τούρκους, ενίοτε και από ορισμένους κύκλους στην Ελλάδα που στην προσπάθειά τους να καταδείξουν την καλή τους διάθεση προσπαθούν με κάθε τρόπο να δείξουν και τη συμπάθειά τους προς την Τουρκία. Ποια είναι η στάση αυτή, ότι αφού η Τουρκία έκανε κάποια βήματα, τώρα είναι και η σειρά μας να κάνουμε και εμείς τα βήματα προσέγγισης. Υπάρχει μία απάντηση σε αυτό. Πρώτον, η Ελλάδα έχει ήδη δείξει την καλή της διάθεση επί μακράν σειράν ετών, κατά την οποία υφίστατο ταπεινώσεις, εξευτελισμούς και προκλήσεις από την τουρκική πλευρά και δεν θέλησε, για να αποδείξει τη φιλενική της διάθεση, να οξύνει την κατάσταση και να απαντήσει με βίαιη ρητορική ή με βίαιες ενέργειες. Δεύτερον, εάν υιοθετήσουμε την στάση αυτή, να έκανε η Τουρκία ένα βήμα, τώρα κάνετε κι εσείς ένα άλλο, θα πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη ότι η άλλη πλευρά πρώτον δεν έχει κάνει ουσιαστικά βήματα, διότι δεν έχει άρει ποτέ τις διεκδικήσεις της, ούτε μία έστω διεκδίκησή της που έχει προβάλει απέναντί μας και οι οποίες είναι νομικά, πολιτικά αβάσιμες και ασφαλώς βλαπτικές για μας. Επομένως, τι βήματα να κάνουμε εμείς? Τα βήματα που κάνουμε εμείς, έχουμε δείξει ήδη την καλή μας διάθεση και περιμένουμε να δούμε εμπράκτως πώς θα κινηθεί η Τουρκία για να ρυθμίσουμε και τις ενέργειές μας. Δεν είναι ανάγκη να σπεύδουμε, να έχουμε μια στάση περίπου απολογητική. Να σπεύσουμε και εμείς να κάνουμε καλά βήματα για να δείξουμε τη διάθεσή μας. Η διάθεσή μας είναι δεδομένη. Και απέναντι στους συμμάχους οι οποίοι συχνά πιέζουν με το δόλιο και πονηρό επιχείρημα «βρείτε τα», που σημαίνει δεν μας ενδιαφέρει ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, μας ενδιαφέρει να κλείσει το θέμα και μη μας σκοτίζετε ή μη μας ενοχλείτε πολύ με επιχειρήματα νομικά και περί δικαίου και ασφαλείας, διότι αυτά καθυστερούν την επίλυση του προβλήματος. Βρείτε τα το ταχύτερο δυνατόν. Όχι, δεν πρέπει να μπούμε σε αυτή τη λογική. Η λογική μας πρέπει να είναι, έχουμε συμφέροντα, έχουμε αρχές, στηριζόμαστε σε κανόνες δικαίου, στηριζόμαστε στην αρχή προστασίας της ακεραιότητας της χώρας και βάσει αυτών των αρχών κινούμεθα. Και μη μας ζητάτε να καθορίζουμε την εθνική μας στάση επί τη βάση των συμφερόντων της Νατοϊκής Συμμαχίας ή της Δύσεως εν γέννη και με επίκληση μάλιστα και της Ουκρανικής κρίσης. Τη στάση μας την καθορίζουμε, στις συμμαχικές μας υποχρεώσεις είμαστε κατά κόρον συνεπείς, κατά κόρον και μέχρι παρεξηγήσεως ενίοτε, και στη στάση μας απέναντι στην Τουρκία έχουμε αποκλειστικά εθνικά κριτήρια. Αυτό πρέπει να είναι η απάντησή μας προς τους τρίτους που ζητούν να κάνουμε και εμείς κάποιες κινήσεις. Και αυτή πρέπει να είναι και η απάντησή μας στους Τούρκους. Θέλουμε ειρήνη, θέλουμε συνεννόηση, αλλά θέλουμε αυτές οι έννοιες να πραγματοθούν
μέσα σε ένα πλαίσιο που δεν θα θέσει σε καμία περίπτωση σε κίνδυνο την ασφάλεια και τα εθνικά μας συμφέροντα. Μόνο όταν πιστεί η Δύση και η Τουρκία ότι προσερχόμαστε στις συνομιλίες με αποφασιστικότητα και σταθερότητα, μόνο τότε θα μας προσεγγίσουν με το πνεύμα προσοχής που απαιτούμε. Κοιτάξτε, θέλω να έρθω λίγο στο τεχνικό μέρος, διότι επιστρέφοντας ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στην Αθήνα, έχει επιστρέψει με τρεις υποστροφές στην εξωτερική πολιτική. Η πρώτη, η άνευ όρων διαπραγμάτευση με την Τουρκία. Η δεύτερη, η σιωπή στην αναφορά Φιντάν περί Τούρκων ομογενών, εννοώντας μουσουλμάνους ελληνικής Θράκης. Και η τρίτη, ύπαρξη τρομοκρατών εν Ελλάδη, όπου καταλάβαμε ότι εννοείται οι 8 αξιωματικοί που είχαν φύγει στο πραξικόπημα, οι Κούρδοι φυσικά και άλλοι αντιφρονούντες. Όμως οι δύο πρώτες υποστροφές, όταν η Ελλάδα, θέλω να θυμίσω, εσείς το ξέρετε, το λέω για τους ακροατές, μέχρι τώρα αναγνωρίζει μόνο μία διαφορά, την οριοθέτηση φαλοκρηπίδας ΑΟΣ. Το ίδιο η μετονομασία των Ελλήνων μουσουλμάνων, όπως θεωρεί η συνθήκη της Λοζάνης, δεν μπορεί να γίνει. Με συγχωρείτε, με αυτές τις υποστροφές πας σε ένα πολιτικό διάλογο, τον οποίο μάλιστα δεν αναλαμβάνουν οι διπλωμάτες σου, αλλά η υφυπουργός του Υπουργείου Εξωτερικών, η κυρία Παπαδοπούλου, απροϋπόθετα. Είναι γεγονός ότι αυτά τα σημεία των δηλώσεων του Φιντάν, που ορθώς εσείς από μεθοδολογική άποψη τα χαρακτηρίσατε ως υποστροφές, αποτελούν μια αντίφαση στην υποτιθέμενη καλή τουρκική στάση απέναντί μας και στην υποτιθέμενη, με έχεις επιβεβαιώσει αόστηση, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί βεβαίως, βούλησή της να δώσει δείγματα καλής προαίρεσης για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και να δημιουργήσουμε συνθήκες καλής γειτονίας. Ναι, διότι είδα σχόλια ότι δεν αναφέρθηκε, λέει, σε τουρκική μειονότητα, ήταν πολύ προσεκτικός και είπε ομογενής. Nice. Μα μην παίζουμε με τις λέξεις. Όταν λέει ομογενής, εννοεί τουρκική μειονότητα φυσικά. Έστω και αν δεν το λέει ευθέως. Αυτό όμως εννοεί. Δεύτερον, όταν λέει ότι θέλει διαμοιρασμό του πλούτου του Αιγαίου και της Μεσογείου, τι εννοεί? Εννοεί ότι μένει σταθερός στις αρχές του απαράδεκτου δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας. Μα είναι αυτά δείγματα καλής διαθέσεως? Είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι με τέτοιες αρχές που διακηρύσσονται στη φάση όπου υποτίθεται ότι η Τουρκία δείχνει την καλή της διάθεση, είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε, να διαμορφώσουμε το ομαλό έδαφος που θα μας οδηγήσει σε μια νέα εποχή στις σχέσεις μας? Νομίζω ότι λογικά αυτό δεν μπορεί να σταθεί ως επιχείρημα. Και είπατε και προηγουμένως, κύριε Σαχίνη, ότι η Τουρκία, δεν θυμάμαι ακριβώς την διατύπωσή σας, εν πάση περιπτώσει, ότι με τέτοιους όρους τι θα συζητήσουμε? Είναι εύλογο το ερώτημα. Τι θα συζητήσουμε? Δεν θα πρέπει μάλλον να θεωρούμε ότι είμαστε στον ίδιο, ότι είμαστε συνυπέτη της κρίσης που υπάρχει στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Δεν είμαστε συνυπέτη. Είμαστε δικαιούχοι των απόψεων, των αιτημάτων που θέτουμε. Και λίγα θέτουμε. Θα έπρεπε ίσως να έχουμε θέσει πολύ περισσότερα, για να μην υπάρχει ένα ισοζύγιο πολλών διεκδικήσεων από τη μία πλευρά και μιας και μόνον διεκδίκησης, ενός και μόνον ζητήματος από τη δική μας. Καταλαβαίνω πώς το λέτε αυτό, κύριε Πρέσβη. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, και βλέπετε ότι επιμένω, και επιμένω με έναν άνθρωπο που ξέρω ότι έχει την εμπειρία, δεν επιμένω τυχαία. Ναι, παρακαλώ. Αυτή η αναβάθμιση του διαλόγου, και μάλιστα σε αμιγώς πολιτικό επίπεδο, χωρίς να περνάει μέσα από τα τεχνικά έμπειρα κλιμάκια, ιδίως των διπλωματών, και να επικεντρώνεται σε μία, δεν είναι προσωπικό το θέμα, ικανότατη διπλωμάτη στο παρελθόν, την κυρία Παπαδοπούλου, ως υφυπουργό εννοώ, δεν είναι προσωπικό, δεν συνιστά
μία αλλαγή της πάγιας ελληνικής στρατηγικής και κυρίως δεν πάμε σε τετ-α-τετ συνομιλίες με την Τουρκία αναγάγοντας τα όλα ως διμερή θέματα, όταν εδώ θα έπρεπε να εμπλακεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιμένω σε αυτό, και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ιδίως για το Κυπριακό. Είναι διμερές θέμα. Κοιτάξτε, η κυρία Παπαδοπούλου, η οποία έχει περάσει από σημαντικές θέσεις, ήταν διευθύντρια στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ήταν πέρυσι στην Ουάσιγκτον, έχει ένα ιστορικό στη διπλωματική υπηρεσία, δεν υπάρχει αμφιβολία, διατηρεί και την διπλωματική της ιδιότητα και την πολιτική της ιδιότητα της υφυπουργού. Δεν έχει τόση σημασία, ξέρετε, αν οι συνομιλίες γίνονται από... αν επικεφαλής των συνομιλιών είναι πολιτικό πρόσωπο ή διπλωματικό πρόσωπο. Εγώ θα σας έλεγα ότι το σωστό είναι να είναι πολιτικό πρόσωπο, αλλά πλαισιούμενο από μια καλή ομάδα διπλωματών, τεχνοκρατών που γνωρίζουν καλώς τα θέματα, που υποδεικνύουν, προτείνουν και συμβάλλουν στην ακολουθούμενη γραμμή. Δεν είναι τόσο σοβαρό το θέμα του ποιος ηγείται. Το θέμα είναι τι θα συζητήσουμε και ποιες εγγυήσεις θα μας έχουν προηγουμένως δοθεί κατά την κοινή λογική και κατά καλή διάθεση, ώστε να μην έχει από την αρχή ο διάλογος την εικόνα μιας ισχυρής χώρας που επιβάλλει το πλαίσιο με το οποίο συζητάει απέναντι σε μια άλλη χώρα που την θεωρεί ανίσχυρη. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και εκεί ακριβώς πρέπει να επιμείνουμε. Η αναφορά του κυρίου Φιντάν ότι δεν θέλουμε, ο διάλογος πρέπει να είναι απροϋπόθετος, είναι τουλάχιστον περίεργη. Τι θα πει απροϋπόθετος? Δεν υπάρχει απροϋπόθετος διάλογος. Απροϋπόθετο διάλογο έχουμε όταν η μία πλευρά θεωρεί τον εαυτό της ισχυρό και θέλει να επιβάλλει τις απόψεις στην άλλη. Πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις. Πρέπει ευθύς εξ αρχής να ορίσουμε σε τι πλαίσια γίνεται ο διάλογος. Σε ποιους κανόνες θα στηρίζεται. Σε τι θα αποβλέπει. Και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να μην γίνεται αναφορά στο διεθνές δίκαιο, στις αρχές καλής γειτονίας, στην ανάγκη σεβασμού της ακεραιότητας των δύο χωρών. Είπατε προηγουμένως για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι πάρα πολύ ενθαρρυντική, δεν είναι ενθαρρυντική η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τώρα στις διαφορές με την Τουρκία, στα προβλήματα με την Τουρκία. Είδατε ότι επί μήνες προετών, επί μήνες συζητούσαν αν θα επιβληθούν κυρώσεις σε σαφώς παραβατικές κινήσεις της Τουρκίας στο εισβάλλον της χώρας μας με το όρο της ΡΕΗΣ. Για να είμαστε ρεαλιστές πρέπει να στηριζόμαστε στη δική μας επιχειρηματολογία και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχουμε μια στάση ανθρώπου που, πλευράς που θέλει να δίνει εξηγήσεις για τη συμπεριφορά της, να έχουμε μια στάση απαιτήσεων βάσει των αρχών στις οποίες στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα ήθελα να τονίσω. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας κάνω και μία ερώτηση η οποία φαινομενικά μοιάζει, δεν είναι άσχετη, μοιάζει να μην είναι πρώτης γραμμής, όμως με δεδομένη την αλλαγή ρητορικής και το κλίμα που προσπαθεί να περάσει και εδώ και στους διεθνείς παράγοντες παίκτες η Τουρκία, ότι εντάξει συζητάμε, θα τα βρούμε κτλ. Αισθάνεστε ότι την ίδια ώρα με αυτά που συμβαίνουν με επίκεντρο την Κυπριακή Δημοκρατία, εκεί που μπορεί να δοκιμάσει αντοχές και ανοχές η Τουρκία είναι ακριβώς επί της Κύπρου? Δηλαδή στην ουσία να μεταφέρει την κρίση, να το πω έτσι, και την ένταση στην Κύπρο. Ναι, κοιτάξτε, η Κύπρος είναι μια ανεξάρτητη χώρα, αλλά είναι κομμάτι του ελληνικού έθνους. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το λησμονούμε. Και η Τουρκία έχει αποδείξει ιστορικά ότι την Κύπρο την συνδέει, και είναι λογικό από την πλευρά της να το κάνει, γιατί τη συμφέρει, την συνδέει και με τις ελληνοτουρκικές διαφορές.
Δηλαδή, δημιουργεί μια κρίση στην Κύπρο και ξέρει ότι αυτή θα έχει επιπτώσεις στην συμπεριφορά της Ελλάδος, ή όταν οξύνονται οι σχέσεις της με την Ελλάδα, μεταφέρει την οξύτητα και στην Κύπρο, όπου αισθάνεται ότι είναι το ισχυρό μέρος. Δεν δέχομαι την άποψη που προσφάτως υποστηρίχθηκε άλλωστε και από διαπρεπείς καθηγητές του Διεθνούς Δικαίου, προσωπικότητες του Διεθνούς Δικαίου στην Ελλάδα, ότι η Κύπρος είχε ευκαιρίες να λύσει το θέμα της, δεν το έλυσε. Δεν μπορούμε και εμείς να περιμένουμε τώρα πότε θα λυθεί το Κυπριακό για να προχωρήσουμε στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Αφού οι Κύπροι δεν έλυσαν τις διαφορές τους, εμείς προχωράμε και ευχόμαστε καλή τύχη στους Κυπρίους. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστή στάση αυτή. Ασφαλώς και δεν είναι σωστή στάση. Και αν η Τουρκία ήθελε να δείξει καλή διάθεση απέναντί μας, όφιλε να λάβει υπόψη της και την ευαισθησία μας που έχουμε σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Και οι προκλήσεις της τόσο στην Αμόχωστο, όσο και στην ουδέτερη ζώνη, που έχουν υπερβεί κάθε όριο, θα σας έλεγα. Σωστά. Είναι κινήσεις που δείχνουν ότι στο βάθος η τουρκική αντίληψη παραμένει αμετάβλητη και δικαιολογούν υπόνοιες σοβαρότατες ως προς την ειλικρίνειά της στο θέμα της αλλαγής ρητορικής και στο θέμα μείωσης ή άμβλησης κάποιων κινήσεων απέναντί μας. Αυτά όλα πρέπει να συνεκτιμώνται. Δεν πρέπει να υποτιμώνται και να θεωρούμε ότι είναι με ζητήματα που αν καιρό θα βρουν την λύση τους. Γιατί ξέρετε και η εμπλοκή μας σε μια διαδικασία συνομιλιών που τη θέλουμε σαν διαδικασία, εφόσον και η άλλη πλευρά όμως θα είναι καλόπιστη, συνεπάγεται ένα κίνδυνο που είναι σοβαρός. Το κίνδυνο της σταδιακής διολύσσισης. Το έχουμε υποστεί αυτό σε ό,τι αφορά, το έχουμε παρατηρήσει αυτό σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Η συνεχής επίδειξη καλής διαθέσεως από κυπριακής πλευράς, που ανταποκρινόταν σε εκκλήσεις του ΟΗΕ, των συμμάχων κλπ. Κάντε μια κίνηση για να μπορέσουν και οι Τουρκοκύπροι να ανταποκριθούν. Μας έφεραν σε ένα σημείο όπου συζητάμε αποκλειστικά και μόνο τους όρους που θέτει η Τουρκία για να προωθήσει τις επιδιώξεις της στην Κύπρο. Άρα αυτές οι διαδικασίες πρέπει από την αρχή να είναι πολύ σαφείς. Να είναι πολύ σαφείς και ως προς εμάς που αποφασίζουμε να τις ακολουθήσουμε, αλλά και ως προς την άλλη πλευρά που ελέγχει τα αντανακλαστικά μας, διαπιστώνει τις διαθέσεις μας και ασφαλώς επιχειρεί σε κάθε βήμα να προωθήσει τις ειδικές της επιδιώξεις. Άρα πρέπει και προϋποθέσεις να υπάρχουν, όχι να είναι απροϋπόθετος ο διάλογος, και οπωσδήποτε να έχουμε και πρωτοβουλίες. Να έχουμε και πρωτοβουλίες, να θέτουμε και εμείς ζητήματα. Δεν είναι δυνατόν απλώς να... δεν είναι και ορθόν, δεν είναι και αποτελεσματικό απλώς να ανταποκρινόμαστε σε προκλήσεις. Πρέπει η στάση μας να είναι σταθερή, να είναι διαυγής και συγχρόνως να εξηγούμε και στον κόσμο στο βαθμό που μπορούμε, όχι σε λεπτομέρειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο κάποιες γραμμές, γιατί τα διπλωματικά θέματα δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο καθημερινής συζήτησης. Σωστό. Ούτε αντιδικία στα καθενεία, αλλά πρέπει να ξέρει ο κόσμος και τι πλαίσιο έχουμε. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε ευθύς εξ αρχής. Θέλουμε ειρηνικές σχέσεις. Ναι. Μένουμε στις θέσεις που επιβάλλονται από τα συμφέροντά μας, ναι, και προχωράμε στις συνομιλίες απαιτώντας από την άλλη πλευρά να μας δώσει έμπρακτα και σαφή και αποτελεσματικά δείγματα της καλής της πρόθεσης. Αλλιώς δημιουργούμε στον κόσμο ένα αίσθημα κόπωσης, απογοήτευσης και θα σας έλεγα και δυσπιστίας, που είναι πάρα πολύ κακό. Γιατί αν κάποια στιγμή τα πράγματα δεν ευοδοθούν και χρειαστεί να αντιδράσουμε σαν σύνολο, η δυσπιστία θα αποτελεί στοιχείο διάβρωσης και δεν πρέπει να υπάρχει. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρέσβη, σε αυτές τις εξαιρετικά περίεργες ημέρες, αλλά νομίζω ότι ήταν αναγκαία και μία πρώτη προσέγγιση αυτών των επαφών και θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα. Βεβαίως. Από το Ηράκλειο.
Να είστε καλή καλά. Σας μέρα, καλή σας μέρα, κύριε Σακίνου.